διεθνές μαραθώνιες διαπραγματεύσεις στο Υπουργείο Οικονομικών ολοκληρώθηκαν στις 2 το πρωί, χωρίς όμως να βρεθούν συγκλίσεις στα θέματα που χωρίζουν κυβέρνηση και τρόικα. Αναμένεται λοιπόν μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίας του Υπουργού Συμβουλίου να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις με τους επικεφαλείς της τρόικα αναφορικά με το δημοσιονομικό σκέλος. ΑΤΑ, συνταξιοδοτικό, φυσικό αέριο. Η αύξηση των περικοπών από 975 εκατομμύρια ευρώ σε 1 δισεκατομμύριο 200 εκατομμύρια αποτελούν τα πιο μεγάλα αγκάθια, ενώ πληροφορίες που διέρευσαν από την κυβέρνηση κάνουν λόγο για συμφωνία στη μη ιδιωτικοποίηση των κερδοφόρων ημικρατικών οργανισμών, πληροφορία βεβαίως που μεταδίδομαι με επιφύλαξη. Χάσμα λοιπόν χωρίζει τις θέσεις κυβέρνησης και τρόικα στο θέμα του φυσικού αερίου και όπως πληροφορούμαστε υπήρξε σκληρή αντιπαράθεση σε σύσκεψη μεταξύ μελών της πολιτικής διαπραγματευτικής ομάδας της κυβέρνησης με τον Υπουργό Εμπορίου Νεοκλή Σιλικιώτη να φέρεται ότι διαμαρτυρήθηκε σε έντονο ύφος ότι δεν προωθούνται τα συμφέροντα της δημοκρατίας στο θέμα του φυσικού αερίου. Όπως έχουμε ήδη μεταδώσει, η Τρόικα ζητά έσοδα να χρησιμοποιούνται για την εξόφληση του χρέους. Πρέπει να πούμε, κωδικοποιώντας τις διαφωνίες, υπάρχει διαφωνία και στο θέμα της ΑΤΑ. Επίσης η Τρόικα ζητά την κατάργηση της κρατικής συνεισφοράς ύψους 4,3% στις συντάξεις και την διαγραφή του κυβερνητικού χρέους 7,2 δισεκατομμύρια αντιδρά στις κλιμακωτές αποκοπές και προτείνει οριζόντιες